Ως ασπίδα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που ξεκίνησε από την περασμένη Παρασκευή και που κέντρισε το ενδιαφέρον δεκάδων τρικαλινών εμπόρων. Για το λόγο αυτό, η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων προσκάλεσε τον προϊστάμενο του τοπικού παρατήματος του ΟΑΕΔ, κ. Βασίλη Χικάρο, προκειμένου να ενημερωθούν οι καταστηματάρχες για τις δράσεις και τα ωφέλη του νέου προγράμματος. Όλες τις επιχειρήσεις, στοχεύοντας στις μικρές πρώτα από 2 σε 9 άτομο προσωπικό, λοιπόν, με ποσοστό 50%, αφορά επιχειρήσεις από 10 άτομα έως 50 με 30% και τις μεγάλες επιχειρήσεις από 20%. Οφειλούμενοι είναι όλοι οι εργαζόμενοι που ασχολούνται στις επιχειρήσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει έμφαση σε άτομα με αναπηρία και εργαζομένους ηλικίας 50 ετών και άνω, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η μη πραγματοποίηση απολύσεων ή μείωση προσωπικού 3 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.